ασχολία γι' αυτό. Ναι. Γιατί επέλεξε ο υπουργός να έρθει έτσι για αλλιώς, διότι έχει κάποια άλλα ραντεβού. Μιχαλή, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στα οποία οι Αμερικανοί έχουν λόγο. Εδώ στα Σκόπια γίνεται χαμός. Ναι, πρώτη φορά η Αλβανία που είναι δορυφόρος τους αμφισβητεί για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια τα σύνορά μας. Τα χερσαία σύνορα αμφισβητεί η Αλβανία. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, δεν νομίζω ότι συνδέονται τα γεγονότα. Μια χαρά συνδέονται. Οι Αμερικανοί κάτι μπορούν να κάνουν. Αυτά που κάνει η Αλβανία τα κάνει μόνη της, διότι κανείς δεν την αντιμετωπίζει ποτέ. Και εννοώ να την αντιμετωπίζει διπλωματικά και με ισχυρό τρόπο. Μόνη της τα κάνει η Αλβανία. Με τους Τούρκους τα κάνει η Αλβανία. Ο Ερντογάν πάει και συναντήσει το Τζάμπιλο, το κόμμα, το ανύπαρκτο. Αυτό μπορεί, αλλά επειδή συνήθισαμε να λέμε ότι έχουν πάει τα χέρια οι Αμερικανοί, δεν νομίζω. Νομίζω ότι τα θέματα. Δεν τα κάνουν οι Αμερικανοί. Πρέπει να έχουν λόγο όμως. Είναι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τα θέματα. Υπάρχουν θέματα στα οποία έχουν λόγο οι Αμερικανοί. Υπάρχουν θέματα, αλλά δεν είναι αυτά. Είναι κάποια άλλα θέματα. Ο ξηρός. Ούτε είναι το θέμα του ξηρού τόσο ισχυρό θέμα πια. Η BRICS. Διότι ο ξηρός αποφάσισε και ο ίδιος να μην βγει από τη φυλακή. Η BRICS. Και έτσι διευκόλυνε την κατάσταση. Η BRICS. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα. Η BRICS και ο Πούτιν και αυτά. Εκτός και αν τους πήραξε η παρέλαση που έδειξε η ζωή στο κανάλι της Βουλής. Το θέμα της Ρωσίας, το θέμα της Ρωσίας, θα μου επιτρέπει Δημήτρη, δεν είναι πια θέμα, διότι πήγε και η κυρία Νούλαν εκεί, πήγε ο κύριος Κέρι, ξαναρχίζουν να κουβεντιάζουν και πιστεύω ότι σύντομα θα ξεπεραστούν αρκετά θέματα. Δεν είναι άλλο, τι είναι ρε παιδί μου. Μήπως είναι αεροπλάνα. Δεν νομίζω να είναι αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα τα πήρε. Πώς τα πήρε. Είναι κάποιες δηλώσεις του Υπουργού. Πάντως θεωρώ ότι είναι αντιδιπλωματική ενέργεια. Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι είναι αντιδιπλωματική ενέργεια. Εντελώς. Τώρα με το Λούμπιν τι γίνεται. Ναι, σας πω για δύο λόγια την κυρία Λαγκάρντ. Έκανε δηλώσεις εχθές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν μεταδόθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε να μεταδοθούν. Υπό την έννοια ότι όταν γίνονται σε μια κλειστή συνεδρίαση, μέχρι να πληροφορηθεί κανείς τι είπαν ακριβώς, περνά χρόνος. Η κυρία Λαγκάρντ λοιπόν μίλησε, είπε ότι δεν είμαστε οι υπηρέτες μιας πολιτικής ιδεολογίας. Αναφερόταν βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είμαστε υπηρέτες της χρηματοεπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Θεωρώ βεβαίως ότι το μήνυμα δεν είναι μόνο στην Αθήνα, διότι στο Ταμείο το έχουν πάρει και με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, ήταν ένα μήνυμα και ήταν και μια προειδοποίηση. Επίσης είπε ότι εγώ δέχομαι, είπε η κυρία Λαγκάρντ, εάν μία δέσμη μέτρων δεν μπορεί να ρυθμιστεί με μια νέα πολιτική ιδέα, πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Yeah. Αυτό λέει όμως πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποια μέτρα δεν τα θέλετε. Ωραία, καλά. Βρέστε άλλους τρόπους όμως να αντικατασταθούν αυτά τα μέτρα. Για να έχετε τη σταθερότητα που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάει για ιδεολογίες, για κόμματα κλπ. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει προσωπικά. Επίσης, επειδή μεταδόθηκε ότι μίλησε για πρόοδο, την ίδια στιγμή όμως, την ίδια πρόταση. Η πρώτη κατάσταση είναι δύσκολη. Οι πληροφορίες που έχουμε λοιπόν είναι ότι σε ό,τι αφορά το Ταμείο, να το ξαναπούμε, η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν υπάρχει χρόνο για να κλείσει συμφωνία. Άλλωστε δεν τα λέμε εμείς, τα είπε ο κ. Τόμψεν, υπάρχουν τα έγγραφά του. Θυμάστε, τα μεταδώσαμε και εμείς την Παρασκευή όταν κουβεντιάζαμε. Το Ταμείο λοιπόν περιμένει ότι οι συζητήσεις που γίνονται είναι με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ότι η συμφωνία θα γίνει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δηλαδή τους Ευρωπαίους. Και σε αυτό το θέμα, όπως είπε και η κυρία Λακάρτη και ο κύριος Τόμψεν, δεν θα σταθούν εμπόδιο. Έτσι ναι. Θα το αφήσουμε να περάσει. Αφού την ξέρεις, δε Μιχάλη, την άποψή μας, αφού γίνανε κανένα δύο φορές εξαιρέσεις, θα γίνει και τρίτη. Νομίζω ότι δεν θα γίνει. Καλά, εντάξει. Θα σταθεί εμπόδιο το καταστατικό, θα γίνει χαμός. Πάντως νομίζω ότι δεν θα γίνει. Πρέπει να βρεθεί άλλο τρόπο για την εκταμείευση των συνοδοσιών. Να σα ρωτήσω για κάτι, Μιχάλη. Χθες είχε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών με κορυφαία στελέχη και μετά μας έλεγε ένα από τα κορυφαία στελέχη του επιτελείου ότι μας έχει μπερδέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπε χαρακτηριστικά: το Ταμείο είναι light στο χρέος και σκληρό στις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβώς το αντίθετο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να μας μπερδεύουν και εμάς διαπραγματεύσεις. Αυτό το θέμα όμως το μήνυμα ξεκαθαρίστηκε. Αυτό είναι 5 χρόνια τώρα που γίνεται. Αυτό ξεκαθαρίστηκε πια και από την κυρία Λαγκάρντ. Είπαν ότι ας γίνει η συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως είπαμε, και μαζί μας θα δούμε.
Εμείς θέλουμε μια κανονική. Το θα δούμε είναι το μυστικό. Κοίταξε, δεν είναι μυστικό. Το είπε ο το είπαν, υπάρχουν και στα έγγραφα. Θέλουμε μια κανονική αξιολόγηση. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να σου πει. Μιχάλη, άμα γίνει η συμφωνία, τι αξιολόγηση. Αυτοί θα έχουν εμείς την αξιολόγηση. Εκτίμηση. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται χρήματα για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο. Χρειάζονται πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Στα όσα γράφονται, ότι μπορεί να αποσυρθεί το δάνειο. Οπότε, όπως έχουμε πει, τα δανεικά βέβαια δεν είναι τα. Για κάτσε να σε ρωτήσει ο Ανδρέας κάτι που θέλει, Μιχάλη. Ναι. Γεια, Ανδρέα. Λέω ότι έχει υποθεί και έχει γραφτεί ότι είναι προς απόσυρση από το πρόγραμμα των δόντων του, ειδικότερα αν επέλθει η συμφωνία. Η οποία... Ναι. Λοιπόν, να το απαντήσουμε και αυτό. Ρωτήσαμε για πολλωστή φορά και μας απάντησαν για πολλωστή φορά ότι όποιος θέλει να φύγουμε από τη χώρα του, αρκεί να στείλει μια επιστολή. Οπότε αυτό το θέμα δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση. Να αρκεί μια επιστολή αυτή τη στιγμή που συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν τα χρήματα. Επίσης ο εκπρόσωπος του Ταμείου είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι δώσουν τα χρήματα αυτοί, επίσης εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχει συμφωνία, είπε, μεταξύ των θεσμών, δηλαδή μεταξύ της πρώην Τρόικας, από τον Νοέμβριο του 2013, ότι αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα θα τα δώσουν οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο Σόιμπλε ήταν κατηγορηματικός ότι χωρίς το Ταμείο δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς ο Σόιμπλε έχει ξεκαθαρίσει. Νομίζω όμως ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να φύγει το Ταμείο. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευτυχώς πάντως δεν είναι ιδεολογικός μηχανισμός το ΔΝΤ. Καλά, αυτά είναι τώρα παραμικά για τις καλεμάς τώρα. Έλεος το. Ο πιο σκληρός δεν είναι ο ιδεολογικός μηχανισμός. Ο πιο σκληρός δεν υπάρχει. Όπου πέρασε καταστροφή. Ναι, εντάξει, πάντως για αυτούς είπαμε. Εντάξει, αλλά μια φορά και καιρό απέναντι στους Ευρωπαίους, μια χαρά το ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι πιο φιλικό το ΔΝΤ. Το ξεχνάμε. Το θέμα του χρέους. Yeah. Εντάξει, έχει μια. Πιο ρεαλιστική προσέγγιση το θέμα. Ναι, προφανώς. Γιατί yeah. οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το πληρώσουν. Να γλιτώσουν τις τράπεζες. Τώρα με τις. Εσύ που τώρα κατά τεκμήριο είσαι καλύτερα πληροφορημένος από εμάς, μιας και είσαι στην Αυγή. Δεν νομίζω. Δεν πάμε παρακάτω. Κατά τεκμήριο είπαμε. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Με τις εσωκομματικές τριβές που λέει και η εφημερίδα των συντακτών σήμερα και αυτά, ότι υπάρχει διαπάλη. Τι ακριβώς γίνεται. Είχε και μια εκδήλωση με τον κύριο Μιλιό, έφτασε και με τους άλλους διαφωνούντες. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω από μόνος του να θέλει να αποτελέσει αριστερή παρένθεση. Καλά, αλίμονο. Ωραία. Λοιπόν, διαφορετικές απόψεις πάντα είχε. Συνθέσεις πάνω σε αυτές πάντα γινόντουσαν. Νομίζω ότι αν έρθει μια συμφωνία η οποία, όπως την περιγράφουν, θα διασφαλίζει συγκεκριμένα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα εργασιακά, το ασφαλιστικό, θα είναι μια συμφωνία, μία και έξω θα ακουμπάει το θέμα του χρέους. Θα το ρυθμίζει, μάλλον, όχι θα το ακουμπάει, θα το ρυθμίζει το θέμα του χρέους. Νομίζω ότι μπορεί αυτή να είναι μια καλή συμφωνία, η οποία θα γίνει και αποδεχτή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ αποδεχτή, νομίζω, στην κοινωνία. Λοιπόν, κάτσε.